Ακούσουμε το Άγιο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επί γνώσκη των Υιών, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επί γνώσκη, ημί ο Υιός, και ο εάν βουλητέ ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεχορτισμένοι, καγώ να πάψω ημάς, άρατε το ζυγόν μου εφ' ημάς. Και μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Η ταπείνωση είναι αυτή που αναπαύει τον άνθρωπο. Και ο Άγιος Παΐσιος που εορτάζουμε σήμερα αυτό τόνιζε, ότι μία είναι αρετή η ταπείνωση. Και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση έλκει τον Θεό. Και ο Θεός, όπως έλεγε, είναι υποχρεωμένος, εντός εισαγωγικών βέβαια, να ελεήσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ταπεινώνεται, γιατί το έχει υποσχεθεί. Ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, ενώ στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Ο Άγιος Νικόδημος έχει αφιερώσει την τρίτη του ανάγνωση στα πνευματικά γυμνάσματα στην υπερηφάνεια και το μεγάλο εμπόδιο που αυτή φέρνει στη σωτηρία, το αντίθετο δηλαδή της ταπεινοφροσύνης, και λέγει ότι είναι όπως ο μεγάλος πυρετός, ο πολύ υψηλός πυρετός στο σώμα, έτσι είναι η υπερηφάνεια στην ψυχή και προξενεί μέγιστη ζημία, οδηγεί τον άνθρωπο εις την ασέλγεια και εις την αίρεση και εις την απιστία. Και αν θέλει ο άνθρωπος να σωθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να ταπεινωθεί, γιατί διαφορετικά είναι πολέμιος του Θεού, πολέμιος της Θείας Χάρης, διαμέσου της οποίας και μόνο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και στο τρίτο μέρος αυτής της μελέτης του ασχολείται ο Άγιος με την ιατρία της υπερηφανίας, για το πώς θεραπεύεται αυτό το φοβερό πάθος που είναι η αρχή, η ρίζα, η αιτία όλων των παθών. Ποια ιατρία, λέγει, μπορεί να γίνει σε μια τέτοια κακία της υπερηφανίας, η οποία όσο περισσότερο έπρεπε να είναι μακράν από την πτωχία της δικής μας διεφθαρμένης και θνητής φύσεως, τόσο περισσότερο αυτή εμβήκε μέσα στα σπλάχνα μας και μας έκαμε πτωχούς, εν ταυτό και υπερηφάνους. Είμαστε ταπεινοί και φτωχοί και άθλοι και θα έπρεπε να είναι πολύ μακριά από εμάς, από την διεφθαρμένη και θνητή φύση μας, η φτώχεια αυτή της υπερηφάνειας. Όμως τόσο μπήκε μέσα μας, όσο εμείς είμαστε διεφθαρμένοι και φτωχοί, τόσο και αυτή μπήκε στα σπλάχνα μας και μας έκανε ακόμα φτωχότερους και ταυτόχρονα και υπερήφανους. Και ευκαίρος μεν από κάθε αγαθό, μας άδειασε, αυτό θα πει ευκαιρός, άδειος, κενός, μας άδειασε από κάθε καλό, εξογκωμένους δε και φουσκωμένους, ως αν το ασκεί, και απ' την άλλη μας εξόγκωσε και μας φούσκωσε, όπως ένας καρκίνος κάνει τον άνθρωπο να φουσκώνει, να διωγγώνεται κατά τόπους ένας ιστός. Έτσι και η υπερηφάνεια μας έκανε όλους φουσκωμένους σαν ένα σκι, και ακολούθως αυτή μας εκατάστησε
να πληρώνται εις εμάς, λέει ο Άγιος, το σοφό εκείνο ρητό του Σιράχ. Μας έκανε τέτοιος, ώστε να εκπληρώνεται σε εμάς αυτό που λέει ο σοφός Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο. Τι λέει? Τρία είδη εμίσησαν η ψυχή μου. Ήδη, λέει, τρία πράγματα έχει μισήσει η ψυχή μου και προσώχθησα σφόδρα τη ζωή αυτών και δελήχθηκα και συγχάθηκα πάρα πολύ τη ζωή αυτών. Ποια είναι αυτά τα τρία, ή μάλλον ποιοι είναι αυτοί οι τρεις? Είναι πτωχός ή περήφανος, πτωχός που είναι ταυτόχρονα και περήφανος, και έτσι είμαστε όλοι φτωχοί και θνητοί και διεφθαρμένοι, και πλούσιο ψεύτη, και αυτόν τον συγχάθηκα, και γέροντα μοιχών, και ένα γέρο που ακόμα μοιχεύει, ελαττούμενο συνέσει, και όλο και λιγοστεύει η σύνεσή του, το μυαλά του, η σοφροσύνη του. Αυτά τα τρία, λέει το Πνεύμα το Άγιο, ευδελίσσεται. Αλλά επειδή και η μεγαλύτερη υπερηφάνεια από όλες τις άλλες είναι το να πιστέψουμε πως μπορούμε να ιατρέψουμε την ίδια υπερηφάνεια με τις ειδικές μας δυνάμεις και με την φιλοπονία μας, γι' αυτό η πρώτη ιατρία, η πρώτη θεραπεία είναι να προστρέξουμε στο Θεό και να Τον παρακαλέσουμε ταπεινά μαζί με τον προφήτη Δαβίδ λέγοντας: «Μη ελθέτομη πους υπερηφανίας». Η πιο μεγάλη υπερηφάνεια, λέει ο Άγιος, είναι να νομίζεις ότι μπορείς μόνος σου να θεραπεύσεις την υπερηφάνειά σου με τις δικές σου δυνάμεις και με τον κόπο σου. Όχι. Το πρώτο φάρμακο της υπερηφάνειας είναι να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να την διώξεις μόνος σου, αλλά μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Οπότε πρέπει να προστρέξεις εις τον Θεό και να τον παρακαλέσεις ταπεινά, όπως ο προφήτης Δαβίδ στο 35ο ψαλμό. Να μην έρθει σε μένα πους υπερηφανίας. Δηλαδή, να μην παραχωρήσεις, Κύριε, να βάλει το πόδι της η καταραμένη υπερηφάνεια στην ψυχή μου. Και δεν λέει τα πόδια της, αλλά λέει το πόδι της. Η υπερηφάνεια λέγεται ότι έχει ένα πόδι μόνο. Μη ελθέτομη πους υπερηφανίας. Γιατί? Διότι είναι σαν ένα τέρας και μονοπόδαρο ζώο. Δεύτερον, διότι ο υπερήφανος εις ένα μόνο ελπίζει, στον εαυτό του, και ακουμπίζει όλος επάνω εις το λόγο του και στηρίζεται μόνο τις δυνάμεις του, τα μπράτσα του. Γι' αυτό και εμφανίζεται η υπερηφάνεια να έχει μόνο ένα πόδι. Αλλά και ακόμα διότι ως κακά θεμελιωμένη υπερηφάνεια πίπτει εύκολα σε κάθε αταξία, όπως είπαμε προηγουμένως. Έτσι, και ένας άνθρωπος που έχει μόνο ένα πόδι, στηρίζεται στο ένα μόνο πόδι, πολύ πιο εύκολα ανατρέπεται από έναν που στηρίζεται στα δύο πόδια. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, ως κακώς θεμελιωμένη, πέφτει εύκολα σε κάθε αταξία. Γι' αυτό και στη συνέχεια, τι λέγει ο Δαβίδ, στον επόμενο και όλα στίχο του 35ου ψαλμού: «Εκεί έπεσαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία». Αμέσως λέγει ότι έπεσαν αυτοί που εργάζονται την ανομία. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι υπερήφανοι. Και μην επιτρέψεις, Κύριε, και εγώ να μοιάσω σε αυτούς και να στηρίζομαι στο ένα πόδι που είναι η υπερηφάνεια. Και αν ίσως καμιά φορά σηκωθούν αυτοί που έπεσαν διαμέσου της Θείας Χάριτος, γρήγορα πάλι μεταπίπτουν από ένα κακό σε άλλο χειρότερο. Για ένας άνθρωπος, λοιπόν, με ένα πόδι που θα καταφέρει να σηκωθεί από το πέσιμό του, και πάλι όμως γρήγορα ξαναπέφτει, και από το ένα πέσιμο πέφτει σε άλλο χειρότερο πέσιμο. Γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ: «Εξώστησαν και ουμοι δίνονται στην». Δηλαδή,
εξορίστηκαν, έφυγαν, αποθήθηκαν και δεν μπορούν πλέον να σταθούν. Σπρώχθηκαν και έπεσαν κάτω και δεν μπορούν να σηκωθούν. Επομένως, το πρώτο φάρμακο για να φύγει η περηφάνεια είναι να καταφύγουμε στον Θεό με προσευχή και να τον παρακαλούμε μη ελθέτωμη πους υπερηφανίας. Η δεύτερη ιατρία, το δεύτερο φάρμακο του φοβερού αυτού πάθους είναι να πολεμήσουμε τη ρίζα του, την αιτία της υπερηφάνειας, την αιτία του κακού. Η υπερηφάνεια μέρος είναι εις το νου των ανθρώπων. Κατά ένα μέρος υπάρχει υπερηφάνεια στο νου μας. Και οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιο μεγάλο πράγμα, ότι είναι κάτι σπουδαίο. Έχουν την υπερηφάνεια του νους. Και μέρος είναι εις τη θέληση. Και κατά ένα άλλο μέρος έχουμε υπερηφάνεια στη θέλησή μας, στη βούλησή μας. Και θέλουμε να μας ψηφούν, δηλαδή να μας λογαριάζουν, να μας υπολογίζουν και οι άλλοι άνθρωποι. Ότι είμαστε κάποιο τι μεγάλο, ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Όχι μόνο λοιπόν εμείς νομίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε την υπερηφάνεια του νους, αλλά θέλουμε και οι άλλοι να νομίζουν αυτό που νομίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ότι είμαστε δηλαδή κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Κατά μίμηση εκείνου του πολλά υπερήφανο, σήμωνος του μάγου, του λέγοντας «Είναι τεινά εαυτόν μέγα». Και μιμούμαστε έτσι εκείνο το φοβερό, διαστραβένο και πλανημένο άνθρωπο, τον σήμωνα του μάγου, ο οποίος έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Και το γράφουν αυτό οι πράξεις στο 8ο κεφάλαιο. Λέγουν και αυτοί λοιπόν οι υπερήφανοι ότι είναι κάτι μεγάλο αυτή η ίδια. Πρέπει λοιπόν να γιατρέψουμε πρώτο το νου και μετά και τη θέληση των υπερήφανων και έτσι να τους θεραπεύσουμε. Και πρώτον να πούμε πώς θεραπεύεται ο νους. Ίσως δεν θα προλάβουμε όλα όσα γράφει ο Άγιος, αλλά έστω ένα μέρος. Πώς γιατρεύεται ο νους των υπερήφανων? Με το να κάνουμε να γνωρίσει ο άνθρωπος τι πράγμα είναι μπροστά στο Θεό και στους Αγίους Του και τι πράγμα είναι αυτή η δόξα που θέλει ο υπερήφανος να αρπάζει εναντίον κάθε πρέποντος και αρμοδιότητος. Η δόξα του κόσμου δεν είναι άλλο παρά ένας καρπός εμποδισμένος, ένας καρπός δηλαδή απαγορευμένος, ο οποίος δεν τρέφει τον άνθρωπο, αλλά τον φαρμακώνει. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη του υπερήφανου ανθρώπου. Νομίζει ότι έχει ανάγκη από την επιβράβευση, από τα μπράβο, από την εκτίμηση, από την αγάπη των άλλων και ρίχνεται σε ένα ατέλειωτο κυνήγι αυτών των πραγμάτων και δυστυχεί και δυσφορεί και στενοχωριέται όταν δεν απολαμβάνει αυτά τα μπράβο και τη δόξα και τον έπαινο και την αναγνώριση των άλλων. Ενώ αυτό ακριβώς είναι κάτι το απαγορευμένο. Αυτό που ζητάει είναι ένα φαρμάκι, ένα δηλητήριο. Δεν τρέφει τον άνθρωπο, δεν τον στηρίζει, δεν τον προάγει, αλλά τον δηλητηριάζει, τον φαρμακώνει, τον σκοτώνει αυτή η δόξα των ανθρώπων. Η δόξα του κόσμου, λέει ο Άγιος, δεν είναι άλλο παρά ένας καρπός εμποδισμένος. Ο Θεός έκανε όλο τον κόσμο και με άπειρο αγαθότητα έδεικε στους ανθρώπους το να απολαμβάνουν αυτόν τον κόσμο και να τον δοξάζουν. Να δοξάζουν τον Θεό γιατί έφτιαξε αυτόν τον κόσμο τον οποίον τον έδωσε σε εμάς για να τον απολαμβάνουμε. Για τον εαυτό του εκράτησε όλη τη δόξα και την τιμή. Σε εμάς έδωσε τον κόσμο, αλλά για τον εαυτό του κράτησε τη δόξα.
όπως έλεγαν οι άγγελοι, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Η δόξα ανήκει στον ύψιστο Θεό και ο Θεός είναι που δίνει την ειρήνη στη γη και κάθε ευλογία και μέγιστη ευλογία τον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, το να θέλουν οι υπερήφανοι να κλέψουν αυτή τη δόξα, η οποία χρεωστείται μόνο στο Θεό, οφείλεται μόνο στο Θεό, ανήκει μόνο στο Θεό, όπως και το λέμε συνεχώς στην Αγία μας Λατρεία, «Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης». Και επομένως το πάσα αποκλείει κάθε άλλο μέρος, μερίδιο δόξας που να δίνεται κάπου αλλού. Όλη η δόξα οφείλουμε να τη δίνουμε, όλη τη δόξα οφείλουμε να τη δίνουμε στο Θεό. Όλη η δόξα ανήκει στο Θεό. Επομένως, το να θέλουν κάποιοι υπερήφανοι, να θέλουν κάποιοι, οι υπερήφανοι μάλλον, αυτοί είναι κάποιοι, να κλέψουν αυτή τη δόξα που χρωστάται και οφείλεται μόνο στο Θεό, αυτό τι είναι? Είναι μια μεγάλη τόλμη και αυθάδεια κατά της Θείας Μεγαλειότητος, κατά της Θείας Μεγαλοσύνης, της Θείας Παντοδυναμίας, της Θείας Πανσοφίας, της Θείας Παναγαθότητος, η οποία μεταστρέφει την αυθάδεια αυτή σε βαρυτά τη ζημία των τιούτων υπερηφάνων. Ουε φυσήν ημίν όταν καλός ύπος είναι ημάς, πάντες οι άνθρωποι. Τι λέγει λοιπόν ο Κύριος? Αλίμονο, εάν σας πούν καλά λόγια όλοι οι άνθρωποι. Ουε και αλίμονο, σε εκείνο που πηγαίνει γυρεύοντας, να τον τιμά ο κόσμος και να τον νομίζουν πως είναι κάποιον τι μεγάλο πράγμα. Διότι το να επιτύχει τη ζητούμενη αυτή τιμή είναι μια μεγάλη ζημιά για αυτόν. Κοντά δε στη ζημιά που φέρνει μαζί της αυτή η τιμή, προστίθεται και η ματαιότητά της, διότι είναι ματαία αυτή το λιγότερο για 5 αιτία. Και στη συνέχεια αναλύει ο Άγιος τους 5 λόγους για τους οποίους αυτή η τιμή των ανθρώπων, η δόξα των ανθρώπων είναι μάταιη, είναι κούφια, είναι ένα τίποτα. Και ο άνθρωπος που την κυνηγά ζημιώνεται πάρα πολύ και ακούει από τον Κύριο το ουέ. Το πρώτο που θα πούμε, ο πρώτος λόγος από τους 5 για το ότι είναι μάταιη η δόξα των ανθρώπων και επομένως δεν πρέπει να την επιδιώκουμε καθόλου, είναι το ότι είναι μάταιη καθεαυτήν, επειδή δεν μπορεί να σου προσθέσει ούτε να σου αφαιρέσει κάτι. Τίποτε δεν σου προσθέτει και τίποτε δεν σου αφαιρεί. Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου ουδέν εστίν, έλεγε αυτός ο Κύριος στους Ιουδαίους. Εάν εγώ από μόνος μου δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Που θέλει να πει, αν ίσως εγώ καθ' ο άνθρωπος αποδίδω τη δόξα των έργων μου στον εαυτό μου, αντί να την αποδίδω όλη στον Θεό, η δόξα μου είναι το ουδέν. Τώρα λοιπόν, ως εκ τούτου, κρίνε εσύ πόσο περισσότερο είναι ένα τίποτε εκείνος ο έπαινος και εκείνα τα εγκόμια που γυρεύουν οι άλλοι άνθρωποι από τον κόσμο. Τη στιγμή που ο Κύριος λέγει ότι εγώ ως άνθρωπος, εάν δοξάζω τον εαυτό μου, αυτή η δόξα είναι τίποτα. Πόσο μάλλον η δόξα των θνητών ανθρώπων είναι ένα τίποτα. Και ούτε μας προσθέτει κάτι, ούτε μας αφαιρεί κάτι. Εάν δεν την έχουμε, δεν χάνουμε κάτι. Και αν την έχουμε, δεν έχουμε κάτι. Είναι ένα τίποτα. Δεύτερον, είναι μάταιη αυτή η δόξα των ανθρώπων,
και η δόξα, η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας από το μέρος εκείνων που τη δίνουν, διότι αυτοί με το να μη σε γνωρίζουν τι ταλέπορος και αμαρτωλός είσαι εσωτερικός, αλλά μόνο γνωρίζονται σε εξωτερικός, ποια άλλη δόξα μπορούν να δώσουν εκτός από εκείνη που ήθελαν να δώσει και εις ένα στολισμένο τάφο, μεγαλύνοντες τους τίτλους και τις επιγραφές που έχει απ' έξω ο τάφος, χωρίς να στοχάζονται τη δυσοδεία και τη σαπίλα που κρύβει μέσα του. Έτσι είμαστε σαν ένας τάφος που εξωτερικά γυαλίζει, λάμπει και στολίζεται με επιγραφές. Και η δόξα η μάτη τι κάνει, προσπαθεί να το στολίσει περισσότερο, να μεγαλώσει τις επιγραφές και να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στους άλλους. Και δεν σκέφτεται αυτοί που το κάνουν αυτό και αυτοί που το επιθυμούν, ότι μέσα ο τάφος είναι βρώμα και δυσοδεία. Όπως είπε ο Κύριος, «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης». Μοιάζεται με τάφους οι οποίοι έχουν απ' έξω ένα επίχρησμα, είναι ζωβατισμένοι και έτσι ωραιοποιημένοι. Έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμωσιν ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Έτσι είναι και ο υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος κομπάζει και καυγάται και αυτοεπαινείται και αυτοδοξάζεται και θέλει έτσι να του φέρονται και οι άλλοι να τον τιμούν και να τον δοξάζουν. Τρίτον, είναι μάται η δόξα του κόσμου κατά απόβλεψη του τόπου στον οποίον σου δίδεται, ο οποίος είναι αυτή η χαμηλή γη. Εδώ στη γη γίνεται αυτός ο δοξασμός από τους ανθρώπους, την οποία συγκρίνοντας την ολίγο με τον ουρανό, τη γη και τη δόξα της, θέλεις έβρι, λέει ο Άγιος, πως όλος ούτως ο χαμερπής κόσμος, ο κόσμος που σέρνεται κάτω στο χώμα, άλλοτε δεν είναι μπροστά στον ουρανό παρά μία μόνη στιγμή, όπως οι αστρονόμοι και οι γεωμέτρες το αποδεικνύουν. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή όλο το κόσμο, βρες τον τόπο που εσύ ζητείς την τιμή. Αυτός βέβαια είναι μικρότερος από μια στιγμή και από μυρίες, μυριάδες ανθρώπων που με ευρυχωρία κατοικούν σε όλη τη γη, μόλις θέλουν ευρεθεί 100 άνθρωποι που να σε γνωρίζουν και από τους 100 μόλις θέλουν είναι 10 όπου να σε ψηφούν, να σε λογαριάζουν, να σε τιμούν, να σε εκτιμούν αληθινά μέσα στην καρδιά τους. Επομένως, το να ζητάς με τόση επιθυμία αυτό το ψήφος, αυτό τον υπολογισμό, αυτή την εκτίμηση και την υπόλοιψη των τόσο λίγων ανθρώπων σε μια τόσο μικρή γωνιά της οικουμένης, τι άλλο είναι τέλος πάντων παρά το να θέλεις να κρυφθείς πίσω από μια λαμπυρίδα όπου πετά και από πίσω από την παλάμη σου. Τι είναι αυτή η δόξα λοιπόν των λίγων ανθρώπων ανάμεσα στα δισεκατομμύρια που κατοικούν στον πλανήτη για λίγες στιγμές μέσα στο τόσο τεράστιο διάστημα του χρόνου της ιστορίας. Τέταρτον, είναι μάται η ανθρώπινη δόξα για τον καιρό που διαμένει. Όλη μας η ζωή, αν συγκριθεί με την αιωνιότητα, είναι ολίγο χρονιότερα από ένα χτύπημα σφιγμού. Λιγότερο κρατάει η ζωή μας ολόκληρη, αν τη συγκρίνουμε με την αιωνιότητα, λιγότερο κρατάει από όσο κρατάει το χτύπημα ενός σφιγμού. Ο σφιγμός χτυπά σε κάθε λεπτό της ώρας 50 με 60 φορές. Λιγότερο από αυτό το διάστημα είναι η δόξα που κερδίζεις από τους άλλους.
αν τη συγκρίνεις χρονικά με την αιωνιότητα, με το αιώνιο, πόσο μπορεί να κρατήσει η δόξα ενός ανθρώπου εδώ στη γη σε σχέση με την αιωνιότητα, είναι μια στιγμή χρόνου. Και ένα νεύμα οφθαλμού και μια στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε κρατάνε περισσότερο σε σχέση με την δόξα που τη συγκρίνουμε, τη δόξα τη μάτη των ανθρώπων, που τη συγκρίνουμε με την αιωνιότητα. Τώρα, είναι δυνατόν ένας φρόνιμος άνθρωπος για να πετύχει τη δόξα των ανθρώπων σε μια μόνη στιγμή του χρόνου να βάλει τον εαυτό του σε φανερό κίνδυνο ενός παντοτινού ονειδισμού και μιας αιώνιας ατιμίας? Είναι λογικό, είναι φρόνιμο να διακινδυνεύεις την αιώνια σωτηρία σου και την αιώνια δόξα και να κινδυνεύεις να κερδίσεις μια αιώνια ντροπή και μια αιώνια ατιμία επιδιώκοντας μια στιγμή δόξας εδώ στην ταπεινή γη? Και ο πόσον εδώ είναι αρμόδιο, λέει ο Άγιος, εκείνο που λέγει ο ιερός Λουκάς, ότι ο διάβολος έδειξε στον Κύριον όλας τις βασιλείες του κόσμου εις μία στιγμή. Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών έδειξε αυτό πάσα στις βασιλείες της Οικουμένης εν στιγμή χρόνου, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αν ερωτήσουμε δε τον αμόνιο τι είναι αυτή η στιγμή, μας αποκρίνεται πως αυτή έχει το είναι εν το γίνεσθε και ευθύρεστε ευθύς. Δηλαδή, αυτή η στιγμή υπάρχει τη στιγμή που γίνεται και αμέσως πάβει να υπάρχει. Φθήρεται, χάνεται. Αν ρωτήσουμε τον Άγιο Αμβρόσιο τι είναι αυτή η στιγμή, μας λέγει «Ιδού των ανθρωπίνων πραγμάτων ουχ η διαμονή αληφυγή». Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν παραμένουν, αλλά φεύγουν. Μόλις φαινομένοι και αφανείς χρηματίζουσα. Μόλις που φαίνονται και αμέσως πηγαίνουν στην αφάνεια, εξαφανίζονται. Επομένως, τίποτε δεν μένει σταθερό στα ανθρώπινα. Το χαρακτηριστικό τους δεν είναι η διαμονή, αλλά η φυγή. Το ότι φεύγουν συνεχώς, το ότι διαρρέουν. Αν ρωτήσουμε τον Ιερό Γρηγόριο, μας απαντά. «Ιδού το οκείμωρον το τοσού των θέλεγων και κατεφραίνουν». Να λέγει το οξύμορο, αυτό το οποίο τόσο πολύ μας έλκει και μας κατεβραίνει. Αυτό το μάτιο που μόλις λες ότι το έχεις, το χάνεις. Και αν ρωτήσουμε και τον Άγιο Κυπριανό, μας λέει «Ιδού ο κόσμος, ο κατεφραίνων είναι απαιδεύσει». Αυτή είναι η δόξα του κόσμου. Είναι μια ευφροσύνη η οποία όμως σου δίδεται για να σε παιδεύσει, για να σε ταλαιπωρήσει. Ο κολακεύων ή να απατήσει. Αυτός που σε κολακεύει το κάνει για να σε ξεπατήσει. Ο υψών ή να ταπεινώσει. Και αυτός που σε υψώνει για να σε ταπεινώσει. Και ο έλκων ή να αποκτήνει. Και αυτός που σε ελκύει είναι για να σε σκοτώσει. Αυτός είναι ο κόσμος. Και αυτή είναι η δόξα του. Αυτά μας λένε λοιπόν οι Άγιοι. Τι είναι η δόξα του κόσμου? Μια στιγμή χρόνου που μόλις νομίζω την έχεις, ήδη την έχεις χάσει. Και πέμπτο και τελευταίο, είναι μάταιη αυτή η δόξα και η εκτίμηση του κόσμου, περισσότερο από κάθε άλλο, για τα αίτια όπου λαμβάνουν οι άνθρωποι να σε τιμούν. Γιατί σε τιμούν οι άνθρωποι, από ποια αφορμή, από ποια αιτία οι άνθρωποι σε τιμούν? Γιατί είσαι καλά ενδεδειμένος. Αλλά αυτή είναι μια τιμή
που χρεωστείτε στα φορέματα και στους κόλικας, όπου τα έκλουσαν και όχι σε σένα. Έξω από τούτο, πόσο καλύτερα από εσένα είναι στολισμένο ένα παγόνι με τα χρυσά και ποικιλόχρωα πτερά του ή και τα χόρτα του αγρού με την πολυποικιλία τους. Ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτο. Οι άνθρωποι πιάνονται από τα φορέματά σου και σε δοξάζουν. Για ένα παγόνι θα έπρεπε επομένως να το δοξάζουν περισσότερο και ένα λουνδάκι του αγρού. Οι άνθρωποι σε τιμούν ακόμα για την ευγένειά σου, αλλά ποιαν αξιότητα πρόσφερες, πού φαίνεται η αξία σου και η αξιοσύνη σου, εσύ για να πετύχεις αυτή την τιμή της ευγένειας, επειδή έχεις ευγενείς προγόνους ένδοξους. Αυτή είναι αξιότης των προγόνων σου και του αίματός σου και όχι δική σου. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, μία ευγένεια μόνη, το θέλημα του Θεού ποιήν. Μία είναι και μόνη η αληθινή ευγένεια, το να κάνεις το θέλημα του Θεού. Τότε γίνεσαι αξιότιμος και ευγενής. Ούτως της ευγενίας ο τρόπος βελτίων εκείνου και κυριότερος. Ταύτ ουνιδότες, μήτε επιπεσίν ευδοκίμης μέγα φρονόμεν, αν μη την αρετήν αυτόν έχομεν, μήτε επί πατράς γενναίης, αν μη όμεν αυτής ομότροπη. Λέγει στην 40η του ομιλία, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή λέγει, γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, ότι η αληθινή ευγένεια είναι μόνο το να κάνεις το θέλημα του Θεού, αυτή είναι η μόνη αληθινή ευγένεια, να μην χαίρεσαι, λέγει, και να μην δοξάζεσαι και να μην κομπάζεις, γιατί έχεις καλά παιδιά τα οποία ευδοκιμούν. Είναι ανόητο να υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, εάν δεν έχεις και την αρετή των παιδιών αυτών. Ούτε να καυχάσαι για τους γενναίους πατέρες σου, εάν δεν έχεις τον ίδιο τρόπο ζωής με αυτούς. Αληθινή ευγένεια, το ποιήν το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν σε τιμούν για την ευγενική σου καταγωγή, αλλά αυτό όλο είναι μια ματαιότητα. Αν εσύ δεν μιμήσαι τους προγόνους σου, είναι μια ψεύτικη αυτή η δόξα, μια κούφια, αφού δεν έχεις την αρετή των προγόνων σου. Οι άνθρωποι ακόμα σε τιμούν για τα πλούτη σου, αλλά ο Θεός γνωρίζει πόσες αδικίες έκαμες για να τα συνάξεις. Και τώρα ο Θεός γνωρίζει πόσο περισσότερο σου δυσκολεύουν την οδό του Παραδείσου από εκείνο όπου ήθελε σου την δυσκολεύσει η φτωχία. Τα πλούτη για τα οποία σε πίνουν οι άνθρωποι είναι ένα μέγα εμπόδιο στο να πας τη Βασιλεία του Θεού. Όπως είπε ο Κύριος, δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ δύσκολο ένας πλούσιος θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ουέ ημί της πλουσίης, είπε πάλι, αλίμονος ως πλούσιος. Πιο εύκολα περνάει μία καμήλα από το τρύπημα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Οι άνθρωποι ακόμα σε επαινούν για την ωραιότητά σου, για την ομορφιά σου. Αλλά κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να επαινείται και ένα βουνό από κοπριά που είναι σκεπασμένο από το λευκόδατο χιόνι. Και έπειτα κοίταξε το τέλος στο οποίο αυτή η ωραιότης έχει να καταντήσει σε λίγες ημέρες. Εν το αποθανήν άνθρωπον κληρονομήσει ερπετά και θηρία και σκόλικας, λέγει ο Σοφός Ιράκ στο 10ο κεφάλαιο. Σε λίγες μέρες πεθαίνεις και επομένως τι θα κληρονομήσεις, ερπετά και θηρία και σκουλίκια.
Θα σε φάνε τα φίδια, τα θηρία, αν βρεθείς στην έρημο άταφος ή τα σκουλίκια μέσα στο χώμα, εάν θα θαυτείς. Άνοιξε έναν τάφο και θέλεις βεβαιωθεί τι το τρόπος. Και θέλεις βεβαιωθεί. Άνοιξε έναν τάφο και θα δεις πόσο δίκιο έχει το Πνεύμα του Άγιου. Τι το τρόπος δύναται να γνωρίσει ο νους την ευτέλεια που έχει η τιμή του κόσμου τούτου, η οποία μολονότι και είναι ουδέν για τα αίτια που είπαμε, φαίνεται όμως στα μάτια των μωρών ανθρώπων ως αν ένα άκρο αγαθό. Καταλάβαμε λοιπόν από αυτά που λέει ο Άγιος πόσο μάταιο είναι να κυνηγάς αυτή τη δόξα των ανθρώπων. Αλλά με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα φάρμακα του φοβερού αυτού πάθους της υπερηφανίας, του μεγίστου αυτού εμποδίου για τη σωτηρία μας. Ας αγαπήσουμε την ταπείνωση, ας μιμηθούμε τους Αγίους μας, ας ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο που μας λέει ότι μία είναι η αρετή, η ταπείνωση, και με όλες μας τις δυνάμεις ας την επιδιώξουμε, κάνοντας υπακοή εις τον Θεό και εις τους συνανθρώπους μας εκτός αμαρτίας, γιατί ακριβώς αυτό είναι που κατεξοχήν ταπεινώνει τον άνθρωπο, το να αρνείται το θέλημά του και έτσι να κοπιάζει για χάρη των άλλων, να θυσιάζεται και να αρνείται αυτό που περισσότερο απ' όλα αγαπάει, την ιδέα ότι είναι κάποιον τι και ότι σκέφτεται σοφά και συνετά και επομένως αυτά που θέλει είναι και τα καλύτερα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας ζητήσουμε το θέλημα του Θεού και ας επιδιώξουμε δια της ταπεινοφροσύνης το Θείο Έλεος και έτσι και τη σωτηρία μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.